Καλή σας μέρα. Ο Ιησούς προσπαθεί να κάνει τους μαθητές του να καταλάβουν ότι η Βασιλεία του Θεού που εκείνος κηρύττει δεν είναι ένας καινούριος θεσμός με καινούριους νόμους στη θέση των παλιών, όπου ο άνθρωπος συνεχίζει ακόμη να είναι ένας υπάκουος εκτελεστής νόμων, αλλά μια νέα εναλλακτική ζωή, ένας νέος εναλλακτικός τρόπος ζωής, όπου μπορεί να παρομοιαστεί σαν μια συμβίωση ενός εσπλαχνικού πατέρα και ενός παιδιού. Η βασιλεία που κηρύττει δεν είναι εκείνη του μεγαλείου ή της ισόρευσης των αγαθών ή της δύναμης ή της εξουσίας που με τον τρόπο της περιθεροποιεί όσους δεν συμφωνούν μαζί τους, αλλά είναι μια αγκαλιά ανοιχτή, έτοιμη να υποδεχθεί και να παρηγορήσει, θα έλεγα με την όμορφη έννοια της λέξης, τους εκείνους που δέχονται αυτόν τον τρόπο ζωής, να τους κατευθύνει να ζητούν το ουσιώδες, εκείνο που κάνει την ζωή να διασταλεί, να μεγαλώσει και τελικά να προωθήσουν όλοι μαζί την αξιοπρέπεια όλων εκείνων που την έχασαν εξαιτίας της αλαζονίας πολλών. Και είναι ανοιχτή σε κάθε λαό και έθνος. Δεν έχει κανένα περιορισμό. Φτάνει να δέχεται να είναι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αυτής της μεγάλης αγκαλιάς. Ας ακούσουμε λοιπόν τι μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος από αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού, που δείχνουν την αντίθεση μεταξύ του τι ο πολλής κόσμος πίστευε ως Βασιλεία Θεού και του τι ο Ιησούς Χριστός προωθεί με τον ίδιο όρο, με την ίδια βάση. «Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, εάν η δικαιοσύνη σας δεν ξεπεράσει εκείνη των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχετε ακούσει πως είπαν στους αρχαίους, μην φωνεύσεις και όποιος σκοτώσει να παραπεμφθεί στο δικαστήριο. Αλλά εγώ σας λέω, καθένας που οργίζεται ενάντια στον αδελφό του να παραπεμφθεί στο δικαστήριο. Έχετε ακούσει ότι είπαν μη μοιχεύσεις, αλλά εγώ σας λέω, καθένας που βλέπει μια γυναίκα με σκοπό να την επιθυμήσει ήδη διέπραξε μοιχεία μέσα στην καρδιά του. Έχετε ακούσει ακόμη ότι σας είπαν στους αρχαίους μην επιορκήσεις, αλλά να εκτελέσεις ενώπιον του Κυρίου του Θεού τους όρκους σου. Αλλά εγώ σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου και ο λόγος σας να είναι το ναι ναι και το όχι όχι. Επιπλέον αυτών τα επιπλέον αυτών προέρχονται από τον πονηρό. Λόγος του Κυρίου. Εκείνο λοιπόν που ο Ιησούς προσκομίζει δεν είναι μία νέα νομοθεσία. Ξέρει ότι όσο και ακαλός να είναι ένας νόμος, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να περιορίσει το κακό. Δεν το γιατρεύει. Το κακό συνεχίζει να υπάρχει και να παράγεται. Γι' αυτό και ασκίζει να γιατρέψει το βάθος της ύπαρξης του ανθρώπου, από όπου πηγάζει το καλό και το κακό. Και αυτό είναι, με την ωραία έκφραση που λέμε, η καρδιά του ανθρώπου. Έτσι που να αλευθερώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που ο Δημιουργός πρίκησε το πλάσμα του. Σαν να τους λέει, πηγαίνετε στο βάθος της ύπαρξής σας, θεραπεύσετε την καρδιά σας, και έτσι θα διορθωθεί και ο τρόπος ύπαρξης της δικής σας και η ποιότητα ζωής της δικής σας και των άλλων γύρω σας. Πριν σκεφτείς την ποιότητα των σχέσεών σου με τον Θεό,
Ρύθμισε τη σχέση σου με τον συνάνθρωπό σου. Δεν υπάρχει ανάγκη να ορκίζεσαι, αλλά λέγε πάντοτε την αλήθεια και δεν θα χρειαστεί η αξιοπιστία σου να την εγγυηθεί κάποια ανώτερη δύναμη. Δεν καταδικάζει την επιθυμία σαν επιθυμία, γιατί πολλές φορές το να θέμε κάτι είναι ένας τρόπος για να απελευθερωθούν δυνάμεις δημιουργικές. Καταδικάζει όμως την επιθυμία όταν αυτή γίνεται γίνεται πράξη όταν υποβαθμίζει την αξιοπρέπεια των άλλων και ιδιαίτερα στη γυναίκα. Εδώ δεν είναι τόσο το σεξουαλικό αμάρτημα, θα λέγαμε, όσο η καταστροφή της αξιοπρέπειας, η υποβάθμιση και η αμαύρωση του κατοικώνα και ομοίωση που όλοι οι άνθρωποι είναι σφραγισμένοι από τον Δημιουργό. Εδώ η προσβολή γίνεται στην προσωπικότητα και στην ύπαρξη την ίδια. Ακούγοντας αυτά τα λόγια του Ιησού, είναι ξεκάθαρο ότι το χριστιανικό ήθος δεν είναι μια απλή υπακοή και εκτέλεση καινούριων ή αρχαιοτέρων ή έστω τέλειων νόμων, αλλά μια ριζική θεραπεία της καρδιάς. Το πιο βαθύ είναι του ανθρώπου, από εκεί που εκπορεύονται όλες οι καλές του επιθυμίες, αλλά και οι κακές του τάσεις, ώστε από την καρδιά, την καλή καρδιά, να πηγάζει το καλό που δεν θα επιθυμεί και δεν θα έχει ως σκόπο ζωής του τη συγκέντρωση του πλούτου, αλλά τη συνύπαρξη και το μοίρασμα των αγαθών με όλους, ώστε στο τέλος να μην υπάρχει κανείς αναγκεμένος. Που δεν θα επιδιώκει την εξουσία και την ομή της προς όφελος προσωπικό ή έστω μιας συγκεκριμένης ομάδας πολύ στενής, αλλά να αποβλέπει με την υπηρεσία του στο κοινό καλό. Δεν ενδιαφέρεται μόνο για την κοινωνική του ομάδα, αλλά για τον κόσμο. Θα αποβλέπεις την προστασία της αξιοπρέπειας της ζωής γενικά από κάθε τι που μπορεί να την αλωτριώσει, να την χειραγωγήσει ή και να την εξαθλιώσει και τελικά να την κάνει όσο το δυνατό λιγότερο ανθρώπινη για να κυριαρχήσει η αλαζονία και η απληστία κάποιου. Αυτή είναι η εναλλακτική πρόταση ζωής. Δύσκολη είναι, γιατί χρειάζεται μεταμόρφωση του, θα λέγαμε, της ταυτότητας, της ύπαρξης του ίδιου του ανθρώπου. Η αρχή αυτής της μεταμόρφωσης έχει γίνει με το βαφτισμά μας, που εμπιστευθήκαμε τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό και προσπαθούμε μαζί του προχωρώντας να μεταμορφώσουμε και τη δικιά μας ζωή. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν.